Ο Κύριος, αφού αναστήθηκε, λέγει ο Άγιος του Γρηγόριος ο Παλαμάς, εις την 21η ομιλία του, εις την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού αναστήθηκε, ο Κύριος εστάθηκε στο μέσο των μαθητών του, όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Κύριος έστει εν μέσω των μαθητών αυτού. Και ρωτά ο Άγιος, γιατί λοιπόν εστάθηκε στο μέσο τους και έπειτα τους συνόδευσε, γιατί λέγει τους εξήγαγε έξω έως τη Βηθανία. Και αφού εσήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε. Εξήγαγε εν γάρ έξω έως εις Βηθανία και επάρα στα σχήρα αυτού ευλόγησε αυτούς. Και απαντά, το έκανε για να επιδείξει τον εαυτό του ολόκληρο σώο και αυλαβή, για να παρουσιάσει τα πόδια υγιή και βαδίζοντα σταθερά αυτά που υπέστησαν τα τρυπήματα των καρφιών, τα ομοίως επί του σταυρού καρφωμένα χέρια, την ίδια τη λοχισμένη πλευρά. Ανέφεραν επάνω τους τους τύπους των πληγών προς διαπίστωση του σωτηριώδου πάθους. Δηλαδή ο Κύριος φανερώνει τον εαυτό του εν μέσω των μαθητών του και τους δείχνει τις αποδείξεις και τους καλεί μάλιστα να τον ψηλαφίσουν. Τους δείχνει τις αποδείξεις ότι δεν είναι φάντασμα, δεν είναι πνεύμα, αλλά είναι αυτός ο ίδιος με το σώμα του, το οποίο εσταυρώθη και ετάφη και είναι τώρα αναστημένος ανάμεσά τους. Και επάνω εις το σώμα του έχει τις αποδείξεις του πάθους. Εγώ δεν νομίζω, λέει ο Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι δια του εστάθηκε στο μέσο των μαθητών, δεικνύεται και το ότι αυτοί στηρίχθηκαν στην πίστη προς Αυτόν, με την διάφτη φανέρωση και ευλογία Του. Γιατί δεν εστάθηκε μόνο στο μέσο όλων αυτών, αλλά και στο μέσο της καρδιάς του καθενός. Και αυτή η καρδιά του καθενός στηρίχθηκε δια της πίστεως, ώστε να μπορεί να λεχθεί και για την κάθε καρδιά εκείνο το ψαλμικό. Ο Θεός είναι στο μέσο της και δεν θα σαλευθεί. Διότι από εκείνη την ώρα οι Απόστολοι του Κυρίου έγιναν σταθεροί και αμετακίνητοι. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ουσαλευθήσεται. Εστάθηκε λοιπόν στο μέσο τους και τους λέγει «Ειρήνη σε εσάς». Τούτο το γλυκό και σημαντικό και συνηθισμένο του προσφώνημα «Ειρήνη ημίν». Επειδή δε η ειρήνη είναι διπλή, αυτή δηλαδή που έχουμε προς τον Θεό, που είναι κατεξοχήν γέννημα της ευσεβίας, και αυτή που έχουμε προς τους ανθρώπους, που έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, που συνήθως γεννάται από τα ευαγγελικά λόγια, ο Κύριος τις έδωσε εδώ και τις δύο, με ένα προσφώνημα. Τους ευχήθηκε δηλαδή να έχουν ειρήνη με τον Θεό, όντες ευσεβείς, και ειρήνη με τους ανθρώπους, με τους συνανθρώπους τους, εφόσον τηρούν τις θείες εντολές Του. Και όπως αυτούς διέταξε να κάμουν, όταν για πρώτη φορά τους έστειλε σε αποστολή, λέγοντας, σε όποια οικία εισέλθετε, να λέγεται ειρήνη σε αυτόν τον οίκο. Όταν τους έστειλε στην Αποστολική περιοδία, τους είχε δώσει αυτή την εντολή. Εισήν αν οικίαν εισέλθετε, λέγεται ειρήνη το οίκο τούτο. Έτσι κάνει τώρα και ο ίδιος. Μόλις εισήλθε στην οικία που ήσαν συναγμένοι, έδωσε αμέσως την ειρήνη. Καθώς όμως τους είδε φοβισμένους και ταραγμένους από την ανέλπιστη και παράδοξη θέα, γιατί νόμισαν, λέγει, ότι βλέπουν πνεύμα, δηλαδή ότι το βλεπόμενο είναι φάντασμα,
εδώ κουγάρ φυσί πνεύμα θεωρήν, δηλωνώ ότι φαντασίον είναι το ορόμενο, αυτός τους αναγγέλει πάλι τους διαλογισμούς της καρδιάς τους. Και αφού απέδειξε ότι είναι αυτός ο ίδιος, προς τον οποίο και πριν από το πάθος και την Ανάσταση έλεγαν «Τώρα καταλαβαίνουμε ότι γνωρίζεις τα πάντα και δεν έχεις ανάγκη να σε ρωτά κανείς. Νιν είδαμεν ότι είδας πάντα και ούχρι αν έχεις ή να τι σε ρωτά». Όπως τότε λοιπόν είχαν καταλάβει ότι γνωρίζει τους διαλογισμούς τους, δεν έχει ανάγκη να ρωτήσει τίποτε, έτσι και τώρα το καταλαβαίνουν, γιατί και τώρα τους αποκαλύπτει τους λογισμούς που είχαν μέσα τους. Δηλαδή, νόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα. Και για να τους αποδείξει ότι δεν είναι, προτείνει να τον ψηλαφίσουν. Προέτεινε, λέει ο Άγιος, τη διαβεβαίωση δια της εξετάσεως και ψηλαφίσεως. Αφού λοιπόν τους είδε να έχουν αποδεχθεί την αλήθεια, την βεβαίωση αυτή ακόμα περισσότερο με την εξέταση, και αφού πρόσφερε συγχρόνως προς αυτούς την ειρήνη και την κοινωνία, στη συνέχεια φέρει μπροστά τους και την τροφή και λέγει το κείμενο. Ενώ ακόμα δυσπιστούσαν και απορούσαν, όχι βέβαια από αμφιβολία τώρα, αλλά από χαρά, είπε προς αυτούς, «Έχετε εδώ τίποτε φαγόσιμο?» Απιστούντων αυτών και θαυμαζόντων από της χαράς, είπεν αυτής, «Έχετε τη φρόσιμον ενθάδε». Και αυτοί του έδωσαν ένα μέρος από ψητό ψάρι και από κυρίθρα μέλι, και παίρνοντάς τα έφαγε ενώπιον τους. Ιδε επέδωκαν αυτό ηχθείως από του μέρος και από μελισσίου κυρίου, και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε μέρος ψητού ψαριού και κυρίθρα μέλι. Και αυτά τα δύο πάλι, εφόσον αφήνουν υπόλοιμα, θα ήταν μία απόδειξη μετέπειτα, για να μην τους ξεγελάσει ο πονηρός με την ιδέα ότι ήταν όλα αυτά μία φαντασία. Γιατί αυτές οι τροφές, και το ψάρι αφήνει υπόλοιμα και η κυρίθρα. «Ετράφηκε δε», λέει ο Άγιος Γρηγόριος, «το ακύρατο εκείνο σώμα μετά την Ανάσταση, όχι διότι είχε ανάγκη αυτό από τροφή. Ο Κύριος με το αναστημένο άφθαρτο σώμα του πλέον δεν είχε ανάγκη από τη γήινη τροφή, αλλά έφαγε για να επιβεβαιώσει την Αναστασή του και να δείξει ότι και τώρα είναι αυτό το ίδιο το σώμα που συνέτρωγε μαζί τους και πριν από το πάθος. Κατανάλωσε δε την τροφή, όχι κατά την φύση των θνητών σωμάτων, αλλά κατά θεία ενέργεια. Και θα έλεγε κανείς, όπως το πυρ καταναλώνει το κερί, μόνο που το μεν πυρ χρειάζεται καύσιμη ύλη για να συντηρείται, ενώ τα αθάνατα σώματα δεν χρειάζονται τροφή για να συντηρούνται. Έφαγε δε μέρος ψητού ψαριού και μέλι από κυρίθρα, που είναι και αυτά σύμβολα του μυστηρίου του. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού ένωσε στον εαυτό του καθ' υπόσταση τη φύση μας, την ανθρώπινη φύση, την ένωσε υποστατικά, δηλαδή την προσέλαβε. Και στο πρόσωπο του Θεού Λόγου, στην υπόσταση του Θεού Λόγου, ενώθηκε η Θεία Φύση με την ανθρώπινη, η οποία ανθρώπινη φύση μας, σαν ψάρι, ως σαν ιχθύς, κολυμβούσε στην υγρότητα του ειδονικού και εμπαθούς βίου, και την εκαθάρισε την φύση μας από κάθε εμπαθή διάθεση με το απρόσιτο πύρι της θεότητός του, κατά τρόπο που την κατέστησε ομόθεη και ως αν διάπηρη. Με τη μετουσία δε του πυρός δεν θεοποιεί μόνο το φύραμα που επήρε για χάρη μας την ανθρώπινη φύση, αλλά καθέναν προσωπικά που έχει καταξιωθεί της κοινωνίας με Αυτόν.
Με κυρίθρα δε μελισσιού ομοιάζει η φύση μας, διότι κατέχει τον λογικό θησαυρό τοποθετημένο στο σώμα, όπως το μέλι στην κυρίθρα. Μάλλον δε τέτοιος είναι ο καθένας από τους πιστεύοντες στον Χριστό, διότι έχει εναποκειμένη τη χάρη του Θείου Πνεύματος στην ψυχή και στο σώμα, όπως το μέλι στην κυρίθρα. Έτσι και ο καθένας από εμάς έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα εις το σώμα μας. Καθένας λοιπόν που πιστεύει στον Χριστό μοιάζει με την κυρίθρα και το μέλι που έφαγε ο Κύριος. Και ακόμα ο ηχθής που έφαγε ο Κύριος εικονίζει, μας λέει ο Άγιος Ζυγόριος, τη δική μας την ανθρώπινη φύση, η οποία κολυμβούσε μέσα στην υγρότητα του ειδονικού και εμπαθούς βίου, όπως κολυμβά το ψάρι μέσα στο νερό. Με την κυρίθρα λοιπόν του μελισσιού, όπως είπαμε, μοιάζει και η φύση μας. Ο καθένας από εμάς που πιστεύουμε στον Χριστό, αφού έχουμε τη χάρη του Θείου Πνεύματος στην ψυχή και το σώμα, όπως είναι το μέλι στην κυρίθρα. Τρώγει από αυτά ο Κύριος, επειδή ευχαρίστως καθιστά φαγητό Του τη σωτηρία του καθενός από τους μετέχοντες της φύσεως. «Εμών βρώμα εστί», είχε πει ο Κύριος, «είναι απειώ το θέλημα του Πατρός μου, του εν ουρανής. Δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου». Και ποιο είναι το θέλημα του ουράνιου Πατρός, που είναι και δικό του θέλημα? Ο Θεός θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε και η σωτηρία ευθύνη. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούμε. Και αυτό είναι που δίνει, θα λέγαμε, χαρά στον Κύριο. Και αυτό είναι η τροφή Του. Δεν το παίρνει δε μόνος Του αυτό, αλλά το προσφέρεται από τους μαθητάς. Διότι οι μαθητές Του προσάγουν σε Αυτόν, τους πιστεύοντας σε Αυτόν, χωρίζοντάς τους από τους απίστους. Και δεν τρώγει όλο το μέλι με την κυρίθρα, αλλά ένα μέρος, γιατί δεν πιστεύουν όλοι εις τον Χριστό, αλλά ένα μέρος. Και προσφέρονται από τους μαθητές Του, από τους Αποστόλους σε Αυτόν. Αφού λοιπόν έτσι και γι' αυτά έφαγε ο Κύριος από ψάρι και κυρίθρα μέλι ενώπιον των μαθητών Του, τους υπενθύμισε τους λόγους Του, τους οποίους προείπε ερχόμενος προς το πάθος, αποδεικνύοντας και με αυτό αληθινό τον εαυτό Του. Γιατί όπως προείπε, έτσι και έγιναν τα πράγματα. Και τους άνοιξε το νου για να κατανοούν τις γραφές και να γνωρίζουν ότι έτσι έχει γραφεί και έτσι έγινε και έτσι έπρεπε. Από απερίγραπτο δηλαδή πέλαγος φιλανθρωπίας να γίνει άνθρωπος υπέρ των ανθρώπων, ομολογενής Υιός του Θεού, να φανερωθεί και να μαρτυρηθεί από άνω με πατρική φωνή και με την επιφάνεια του Αγίου Πνεύματος, να πιστοποιηθεί και να θαυμαστωθεί με εξαίσια έργα και λόγια, να φθονηθεί και να παραδοθεί από εκείνους που δεν ζητούσαν τη δόξα του Θεού, αλλά των ανθρώπων, να σταυρωθεί και να ταφεί και να αναστεί την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί στο όνομά Του μετάνοια και άφηση αμαρτιών, με έναρξη του κηρύγματος από την Ιερουσαλήμ. Έγιναν δε κήρυκες και μάρτυρες αυτών, αυτοί που έγιναν αυτόπτες και υπηρέτες Του. Αφού Τους υποσχέθηκε ότι θα εκτελέσει από άνω την επαγγελία του Πατρός, δηλαδή ότι θα Του στείλει το Άγιο Πνεύμα, στη συνέχεια Τους προσέταξε να καθίσουν στην Ιερουσαλήμ, έως ότου ενδυθούν δύναμη εξ ύψους, περιμένοντας την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ συζητούσε με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος για το έργο της σωτηρίας Τους, Τους έβγαλε έξω από την οικία, Τους οδήγησε έως τη Βηθανία και αφού Τους ευλόγησε, αποχωρίστηκε από αυτούς και ανυψώθηκε προς τον ουρανό, χρησιμοποιώντας ως νεφέλη, χρησιμοποιώντας την νεφέλη ως όχημα, ανήλθε ενδόξους και εισήλθε στα χειροποίητα Άγια των Αγίων και κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στους ουρανούς, καθιστώντας ομόθρονο το φύραμά μας.
κάνοντας την ανθρώπινη φύση ομόθρονη την εκάθιση στον θρόνο του Θεού. Και καθώς οι Απόστολοι δεν έπαβαν να ταινίζουν στον ουρανό, πληροφορούνται από τους Αγγέλους ότι με τον ίδιο τρόπο θα έρθει πάλι ο Κύριος από τους ουρανούς. Και οι μαθητές, αφού προσκύνησαν από το όρος των ελαιών, στη συνέχεια επήγαν και εις την Ιερουσαλήμ και εκεί με δεήσεις, με νηστεία, με άσκηση, με δοξολογία, με νύψη πολύ, περίμεναν την έλευση του Παναγίου Πνεύματος. Τηρώντας την εντολή του Κυρίου που μας λέγει να είναι ζωσμένη μέσα σας και η λίχνη αναμένη, και εσείς όμοιοι με ανθρώπους που περιμένουν τον Κύριό τους, πότε θα επιστρέψει. Και έτσι θα πρέπει να ζούμε όλοι οι χριστιανοί. Έτσι, λέει ο Άγιος, δεν κατήργησε και το Σάββατο ο Κύριος, αλλά το συμπλήρωσε, δεικνύοντας ότι είναι Σάββατο πραγματικά ευλογημένο η ημέρα της καταπαύσεως των σωματικών έργων προς το καλύτερο. Και γι' αυτό είναι συνδεδεμένη με αυτό η ευλογία. Δηλαδή, όταν απομακρυνόμαστε από τα υγιεινά έργα, τα οποία έπειτα από λίγο θα καταργηθούν, και αφοσιωνόμαστε στον Θεό, ζητώντας με κατέσχυντη ελπίδα τα ουράνια και άφθαρτα αγαθά, τότε δεχόμαστε την αληθινή ευλογία και βρισκόμαστε στον αληθινό σαββατισμό. Στον Παλαιό Νόμο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, μία από τις ημέρες της εβδομάδος ήταν Σάββατο. Και οι ανόητοι Ιουδαίοι νόμισαν ότι κατήργησε το νομιζόμενο Σάββατο. Αυτός όμως, λέει, δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, αλλά να τον συμπληρώσω. Πώς λοιπόν δεν κατήργησε αυτό το Σάββατο, αλλά και κατά τούτο συμπλήρωσε τον νόμο, το έπραξε υποσχόμενος να δώσει Πνεύμα Άγιο σε αυτούς που του το ζητούν ημέρα και νύχτα, προστάσσοντας να είναι πάντοτε όρθιοι και άγρυπνοι και λέγοντας να ετοιμαστείτε, διότι ο Υιός του ανθρώπου έρχεται την ώρα που δεν το περιμένετε. Και έκανε ο Κύριος, και αυτό είναι πολύ ωραίο που λέει ο Άγιος Γρηγόριος, όλες τις ημέρες ευλογημένα Σάββατα για όσους επέλεξαν να υπακούν σε Αυτόν με τελειότητα. Και έτσι δεν κατήργησε, αλλά συμπλήρωσε και κατά τούτο τον νόμο. Και ενώ στην Παλαιά Διαθήκη, στον Παλαιό Νόμο, μία ημέρα της εβδομάδος ήταν Σάββατο, ήταν ημέρα καταπαύσεως, όπου θα έπρεπε οι πιστοί να πάγουν από τα βιωτικά, τα καθημερινά έργα και να αφιερώνουν την ημέρα στο Θεό, τώρα όλες οι μέρες για τους χριστιανούς έγινε Σάββατο, γιατί όλες οι μέρες είναι οι μέρες όπου μπορούμε να προσευχόμαστε, να λατρεύουμε τον Θεό και με γρήγορση πνευματική να περιμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Έχοντας καταπαύσει από όλα τα βιωτικά, τα καθημερινά έργα, έχοντας δηλαδή αυτή την αμεριμνία την κατά Θεόν, την απροσπάθεια σε κάθε το γήινο. Όχι ότι δεν θα εργαζόμαστε, αλλά πλέον δεν θα εργαζόμαστε για να ζήσουμε βιολογικά, για να συνεχίσουμε να παρατείνουμε την ύπαρξή μας εδώ στη γη, αλλά κυρίως και πρωτίστως για να τηρούμε τις Θείες Εντολές, τον νόμο της αγάπης, και να μπορούμε να ευχαριστούμε στον Θεό, να λατρεύουμε τον Θεό και να προσφέρουμε και στον πλησίον. Έτσι ο Κύριος δεν κατήργησε το Σάββατο, αλλά συμπλήρωσε κατά τούτο και τον νόμο και έκανε όλες τις ημέρες ευλογημένα Σάββατα για όλους εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να υπακούν σε Αυτόν με τέλειο τρόπο. Εσείς δε, λέει ο Άγιος, οι εμπλεγμένοι στα κοσμικά πράγματα, αν απέχετε
από την πλεονεξία και την μεταξύ σας απέχθεια και φροντίζετε να ζείτε με φιλαλήθεια και σοφροσύνη, θα κάνετε επίσης όλες τις ημέρες Σάββατα με την απραξία των κακών. Δηλαδή μιλάει εδώ ο Άγιος αφενός μεν για τους ευλογημένους ανθρώπους που αφιερώθηκαν τελείως στον Θεό, τους μοναχούς, οι οποίοι έχουν όλη τους τη ζωή μια διαρκή δοξολογία, έχουν σε όλη τους τη ζωή μια διαρκή δοξολογία και ευχαριστία και λατρεία στον Θεό, οπότε όλες οι μέρες τους είναι ευλογημένα Σάββατα, αλλά και αφετέρου λέγει και εσύ που μένεις μέσα στον κόσμο και ασχολείσαι με τα βιωτικά, και εσύ μπορείς να κάνεις όλες τις ημέρες ευλογημένα Σάββατα, μη πράττοντας το κακό, ζώντας με φιλαλήθεια, με σοφροσύνη, φεύγοντας μακριά από την πλεονεξία και από το μίσος. Όταν φτάσει βέβαια και η μέρα η ευλογημένη της Κυριακής, η περισσότερο σωτήριος από τις άλλες, τότε λέγει εσείς που είστε μπλεγμένοι ακόμα στα κοσμικά πράγματα, πρέπει να σχολάζετε και από τα έργα αυτά, τα καθημερινά, τα κατηγόρητα, τα αθώα και από τα λόγια και της καθημερινότητας και να παραμένετε στην Εκκλησία του Θεού με υπομονή, να προσφέρετε τα αυτιά σας με σύνεση στην ανάγνωση και τη διδασκαλία του νόμου του Θεού εννοεί και να αφοσιώνεστε με κατάνοιξη στη δέηση και στις προσευχές και στους ύμνους προς τον Θεό, διότι έτσι θα αναπληρώσετε κι εσείς το Σάββατο πολιτευόμενοι κατά το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού και ανατείνοντας το όμα της Διανοίας προς τον Χριστό, τον ιδρυμένο επάνω από τις ουράνιες αψίδες μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα. Τον Χριστό, ο οποίος μας κατέστησε Υιούς του Θεού, όχι θετούς με ψηλό όνομα, αλλά συγγενείς προς τον Θεό και προς αλλήλους, με την κοινωνία του Θείου Πνεύματος, καθώς και με τη σάρκα και το αίμα Του. Μας ένωσε με τον εαυτό Του, αλλά και μεταξύ μας ο Κύριος, με το Πανάγιο Πνεύμα, αλλά και με το σώμα Του και το αίμα Του. Ας διαφυλάττουμε λοιπόν με την αδιάλυτη αγάπη την προς αλλήλους αυτήν ενότητα. Ας βλέπουμε πάντοτε προς τον Άνω Γεννήτορα, γιατί δεν είμαστε πλέον χωικοί από τη γη, όπως ο πρώτος άνθρωπος. Δεν είμαστε πλέον χωματένιοι όπως ο Αδάμ, ο πρώτος, αλλά είμαστε από τον ουρανό, όπως ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, ο νέος Αδάμ, ο οποίος είναι ο χωικός, τέτοιοι είναι οι χωικοί, ο οποίος είναι ο υπουράνιος, τέτοιοι είναι και οι υπουράνιοι. Όπως λοιπόν φορέσαμε την εικόνα του χωικού, ας φορέσουμε και την εικόνα του υπουρανίου. Και έχοντας την καρδιά άνω προς Αυτόν, ας παρατηρούμε το μεγάλο του το θέαμα. Ποιο θέαμα? Τη φύση μας, την ανθρώπινη φύση, να αιωνίζει μαζί με το άειλο πυρ της θεότητος, να παραμένει αιώνια ενωμένη με τη Θεία Φύση και να είναι στον ουρανό ομόθρονη στον θρόνο του Θεού. Και αποβάλλοντας τη σχέση με τους δερμάτινους κοιτώνες, τους οποίους ενδυθήκαμε λόγω της παραβάσεως, με τη φθορά δηλαδή, ας κόψουμε κάθε δεσμό με ό,τι το φθαρτό και το γήινο, ας σταθούμε στην Αγία Γη, αναδεικνύοντας ο καθένας τον εαυτό του Αγία Γη, δια της αρετής και δια της ακλόνητης νεύσεως προς τον Θεό, της σταθερής αναφοράς μας προς τον Θεό. Έτσι θα έχουμε παρησία όταν έλθει ο Θεός με πυρ, προστρέχοντας να φωτιστούμε και φωτιζόμενοι να ζήσουμε μαζί αιωνίως σε δόξα του ανωτάτου φωτός, της Τρισιλίου και μοναρχικότητα της λαμπρότητος, στην οποία ανήκει κάθε δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνησης, και τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Γέννητο.